Στο σημείο αυτό θα μεταφερθούμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί μια συνέντευξη που ηχογραφήσαμε βεβαίως σε μεσημεριανές ώρες Ηνωμένων Πολιτειών, βραδινές δικές μας, εξαιτίας της διαφοράς ώρας δεν ήταν εφικτό. Με μεγάλη χαρά όμως μετά από καιρό φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Καλαμπόκη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής πλέον και δεν βρίσκεται στο Νέο Μεξικό, βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής και διευθυντής της παιδιατρικής ρευματολογίας στο νοσοκομείο στην Όμαχα. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Καλαμπόκης, εκτός όλων των άλλων, είναι διδάκτορας ανοσιολογίας, έχει και μάστερ δημόσιας υγείας, δηλαδή περικλεί ένα σημαντικό πακέτο που δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά, και μιας και συζητάμε ένα χρόνο μετά αυτό που ταλαιπωρεί όλη την ανθρωπότητα και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Καλημέρα από το Ηράκλειο, κύριε Καλαμπόκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω αρχικά να σας ρωτήσω αν θέλετε εσείς να σχολιάσετε το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά, ως φαίνεται, και η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες της Ευρώπης μία επιλογή έχουν, είτε το λέμε ακορντεόν, είτε το λέμε βεντάλια, είναι αυτό το περίφημο άνοιξε, κλείσε, με lockdown κάθε τύπου. Πιο σκληρό, λιγότερο σκληρό, πιο μαλακό, με συγκεκριμένες δράσεις ή μη δράσεις, πάντως είναι lockdown. Μάλιστα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ τα λίγα πράγματα που ξέρω με εσάς και τους ακροατές σας. Και θέλω να πω και κάτι, επειδή το θέμα της πανδημίας έχει δυστυχώς πολιτικοποιηθεί και πολλοί κόσμος είναι καχύποπτος και δικαιολογημένα, να ξεκαθαρίσω ότι δεν ανήκω πουθενά από πλευράς πολιτικής, δεν έχω υπάρξει ποτέ μέλος κανενός πολιτικού σχηματισμού, δεν έχω ψηφίσει ποτέ, δεν έχω συμφέροντα σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, δεν έχω επαγγελματική εξάρτηση. Και το πιο σημαντικό, δεν έχω πάρει και ποτέ χρηματοδότηση, παρότι μου έχει προσφερθεί πολλές φορές από τη φαρμακευτική βιομηχανία, και δεν μιλάω μόνο για τον COVID, αλλά γενικά. Και να ζητήσω συγγνώμη και σε εσάς και στους ακροατές εκ των προτέρων για το αν κάποιες από τις απαντήσεις μου θα είναι κάπως μακρόσυρτες, αλλά κάποια πράγματα δεν είναι απλά. Και υπάρχει μια σημαντική φράση στην επιστήμη που έχει πει ο Αϊνστάιν, η οποία λέει ότι οφείλουμε να κάνουμε τα πράγματα όσο πιο απλά γίνεται, αλλά όχι πιο απλά από αυτό. Εγώ δεν θα μιλήσω με συνθήματα, αλλά θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στοιχεία. Λοιπόν, για τα lockdown τώρα, γιατί αυτό που αναφέρατε είναι γεγονός. Ας ξεκινήσουμε ξεκαθαρίζοντας πρώτα απ' όλα ότι ο τρόπος αντιμετώπισης πανδημίας από τις κυβερνήσεις παγκόσμια έχει αποτύχει. Εκ του αποτελέσματος, de facto. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το μέγεθος του αποκαλούμενου δεύτερου κύματος είναι η απόλυτη ένδειξη της πλήρους αποτυχίας. Το μόνο αντεπιχείρημα που παρουσιάζεται συστηματικά είναι ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν είχαν πάρθει αυτά τα βάναυσα περιοριστικά μέτρα. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με όρους του λιγότερο κακού, γενικά στη ζωή, και να μεταβούμε επιτέλους στην αναζήτηση του βέλτιστου. Αυτοί που απαιτούν τη συμμόρφωση του γενικού πληθυσμού στα μέτρα είναι οι ίδιοι που μας έλεγαν για δεύτερο κύμα, το οποίο ενδεχομένως να είναι και πολύ χειρότερο. Είχαν πολύ χρόνο να προετοιμαστούν και ποιο είναι το αποτέλεσμα της προετοιμασίας τους? Να καταλήξουμε τον Νοέμβριο σε μια κατάσταση χειρότερη από το Μάρτιο και να παλινδρομήσουμε πίσω στα μέτρα του Μαρτίου. Για παράδειγμα, η απουσία αναβάθμισης του συστήματος υγείας καθώς και η έλλειψη ουσιαστικής επιδημιολογικής επιτήρησης είναι τραγική αν όχι εγκληματική. Μην ξεχνάμε, και το ανάφερε αυτό και ο κύριος Ιωαννίδης σε μια πρόσφατη εκπομπή που είχατε κάνει, ότι σύμφωνα με το κυβερνητικό δίκτυο αυστηρότητας της Οξφόρδης, τα περιοριστικά μέτρα που έχουν παθεί στην Ελλάδα είναι από τα πιο βάναυσα παγκοσμίως. Ο κύριος Ιωαννίδης δημοσίευσε πρόσφατα μια έρευνα προγνωστικών μοντέλων που επέδειξε ξεκάθαρα τη φαυλότητα της αποτελεσματικότητας των lockdown. Τα lockdown είναι όχι μόνο αποτελεσματικά, αλλά και εν γενός επικίνδυνα, αφού έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο γενικό πληθυσμό. Ακόμα και ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει ξεκαθαρίσει ότι τα lockdown δεν θα πρέπει να είναι το βασικό μέτρο αντιμετώπισης πανδημίας και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ περιορισμένα και σε έκτακτη βάση,
μας λέει ότι είναι ένα προσωρινό μέτρο που στην καλύτερη περίπτωση κερδίζει λίγο χρόνο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως το κύριο μέτρο με το οποίο διαχειριζόμαστε τις πανδημίες. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα lockdown έχουν καταντήσει να είναι το βασικό μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας και σε μόνιμη βάση. Και αν μου επιτρέπετε να επεκταθώ λίγο ακόμα, φαίνεται ότι τα lockdown χρησιμοποιούνται με τιμωρητικό τρόπο ως μέσα κοινωνικής χειραγώγησης και πειθαρχίας, άσχετα με τη δημόσια υγεία. Και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, γιατί αναφέρουμε συνεχώς τον όρο δημόσια υγεία. Ξέρετε, η έννοια της δημόσιας υγείας δεν αναφέρεται σε μία νόσο, αλλά στη συνολική υγεία του πληθυσμού. Και αν κάποια μέτρα που παίρνονται για την αντιμετώπιση μίας νόσου, ακόμα και αν είναι αποτελεσματικά για τη συγκεκριμένη νόσο, χειροτερεύουν ένα μεγάλο αριθμό άλλων προβλημάτων υγείας, είναι όχι μόνο ακατάλληλα και αντιφατικά, αλλά ανεπιθύμητα και επικίνδυνα και αγγίζουν το όριο του εγκλήματος. Και τα αποτελέσματα των περιοριστικών μέτρων σε αναρρύθμιτες πλευρές της συνολικής υγείας του πληθυσμού είναι καταστροφικά και αδιαφυσβήτητα. Επίσης έχει τεκμηριωθεί ότι τα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα υποφέρουν πολύ περισσότερο από τα ανώτερα στρώματα από την πανδημία, καθώς και ότι η θνητότητα του ιού σε αυτά τα στρώματα είναι πολύ μεγαλύτερη. Η φτώχεια είναι ιστορικά ένας από τους πιο σημαντικούς, αν όχι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου, όσον αφορά τη θνητότητα του πληθυσμού από όλες τις αιτίες. Με απλά λόγια, η φτώχεια σκοτώνει. Τα μέτρα που έχουν πάρθει παγκόσμια έχουν αυξήσει τη φτώχεια σε βαθμό που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας, τουλάχιστον σε περιόδους ειρήνης. Αν και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που έχει συμβεί είναι πόλεμος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κυβερνήσεις παγκόσμια χρησιμοποιούν ρητορική πολέμου για να δικαιολογήσουν αυτά τα βάναυσα μέτρα, μιλώντας συνεχώς για κάποιο πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. Λοιπόν, ο πόλεμος είναι γεγονός. Αλλά ο εχθρός και ορατός είναι και έχει και ονοματεπώνυμο και θα το αφήσω αυτό εκεί. Δεν γνωρίζω γιατί η επιδημία αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά με ξεπερνά γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν πραγματικές επιστημονικές προσεγγίσεις της μοντέρνας εποχής και αναγκαστήκαμε να οπισθοδρομήσουμε σε μοντέλα της εποχής του παράκελσου. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι προσθέσεις των κυβερνήσεων παγκόσμια, αλλά ένα είναι βέβαιο. Η πρόθεση δεν δικαιολογεί το έγκλημα και η έλλειψη συστηματικής μελέτης επιδημίας, καθώς και η απουσία δέσμευσης αναβάθμισης των συστημάτων δημόσιας υγείας, αγγίζουν τα όρια του εγκλήματος και αντί χρηματοδότηση των κυβερνήσεων να στραφεί στην αναβάθμια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης των νοσοκομείων, την πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και τη δημιουργία ενός συστήματος πραγματικής επιδημιολογικής επιτήρησης, στράφηκε στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ για καμπάνιες πειθαρχίας και τρομοκράτησης της κοινωνίας και στην αναβάθμιση των κρατικών μηχανισμών καταστολής με προσλήψεις αστυνομικών κτλ. Καλά, το πρόβλημα δηλαδή, κύριε Σαχίνη, με την πανδημία είναι ότι δεν έχουμε αρκετούς αστυνομικούς. Αν είναι δυνατόν. Κύριε Καλαμπόκη, επιτρέψτε μου, άφησα να ξεδιπλώσετε έτσι τη σκέψη σας και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, επειδή το είπατε και εσείς εισαγωγικά, ο αντίλογος εδώ είναι ότι έστω και ως έσχατο μέτρο φρενάρει ένα κύμα που θα μπορούσε σε χώρες όπως η Ελλάδα, με τα προβλήματα που έχουν στο χώρο τον υγειονομικό, να έχουμε πολλαπλάσιο αριθμό νεκρών. Βεβαίως, παρατηρώ ότι τους τελευταίους 3 μήνες και με lockdown και με τις υποχρεωτικές μάσκες και με την έναρξη των εμβολιασμών και με άλλους περιορισμούς έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σωρευτικά, δυστυχώς, και δεν είναι απλά νούμερα, είναι άνθρωποι. Είναι κοντά στις 5.700 με 800, 5.700-5.800. Ωστόσο, λένε πολλοί επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα μέτρα, το νούμερο μπορεί να ήταν πολλαπλάσιο. Μπορεί να φτάναμε τις 10-15.000 αυτή τη στιγμή νεκρούς. Κοιτάξτε, αυτό ούτε έχει αποδειχθεί πουθενά και όπως σας ανάφερα και πριν, ο κύριος Ιωαννίδης το εξέτασε αυτό με μια πρόσφατη δημοσίευσή του, που έκανε κάποια μοντελοποίηση και έδειξε, νομίζω πιστικά, τουλάχιστον εμένα με πείθη αυτό το οποίο παρουσιάζει, πόσο φαύλε είναι τα lockdown. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αποτελεσματικότητα και ίσως να είναι και επικίνδυνα. Εγώ να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Γιατί μιλάμε συνεχώς για θανάτους και έχετε δίκιο, η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη, κάθε ζωή είναι σημαντική. Εγώ να σας πω το εξής. Τα στοιχεία παγκοσμίως επιδεικνύουν ένα γεγονός το οποίο είναι πια διαμφισβήτητο. Η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων
είναι σε ηλικιωμένα άτομα, ιδίως με υποκείμενα νοσήματα. Γι' αυτό και πολλές φορές η πανδημία αναφέρεται ως συνδημία. Ποια είναι αυτά τα νοσήματα? Είναι η παχυσαρκία, ο διαβήτης, τα καρδιοαγγειακά, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κτλ. Θεωρώ ότι η κακή κατάσταση της βασικής υγείας του πληθυσμού στις δυτικές χώρες είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η θνητότητα σε αυτές τις χώρες είναι τόσο υψηλή, σε αντίθεση με κάποιες άλλες χώρες οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών, τυσιχαίνουμε αυτή τη λέξη, αλλά για να καταλαβαίνουμε, τρίτοκοσμικές. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η παχυσαρκία στους ενήλικες έχει ξεπεράσει το 40%, βρίσκεται στο 42,7% του γενικού πληθυσμού. Δεν μιλάμε υπέρβαροι, μιλάμε παχύσαρκοι. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει ποτέ καταγραφεί. Αυτό είναι από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε τώρα το Φεβρουάριο του 2021. Η παχυσαρκία είναι ακόμα υψηλότερη στα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, όπου σε κάποιες πληθυσμιακές μειονότητες αγγίζει ή και ξεπερνά το 50%. Στα παιδιά η παχυσαρκία στις ΗΠΑ πλησιάζει το 20%. Οπότε μιλάμε για νοσήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο ζωής. Εξασκώ την ιατρική αρκετό καιρό ώστε να γνωρίζω ότι είναι πολλοί εκείνοι που δεν θέλουν να ακούνε συστάσεις πάνω σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης. Κι όμως η πανδημία ανέδειξε το πόσο κακό είναι το βασικό επίπεδο γενικής υγείας των πληθυσμών. Με μέτρα όπως το lockdown, το βασικό επίπεδο υγείας του πληθυσμού χειροτερεύει, αφού η διατροφή χειροτερεύει ποιοτικά. Αυτό είναι ένας συνδυασμός φτώχειας, που όσο λιγότερα χρήματα έχεις, τόσο χαμηλότερης ποιότητας φαγητό αγοράζεις, καθώς και της μόνιμης πρόσβασης στο φαγητό στο σπίτι. Περιορίζεις την άσκηση, την έκθεση στον ήλιο με αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Δ. Αυξάνονται καταχρήσεις. Η ψυχική υγεία δέχεται βαριά πλήγματα. Το χρόνιο στρες έχει καταστροφικές συνέπειες σε όλες τις ανθρώπινες ασθένειες. Αδιαφυσβήτητο το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτό εξηγεί τουλάχιστον εν μέρη τη σοβαρότητα του δεύτερου κύματος. Ο γενικός πληθυσμός με αυτές τις τακτικές του εγκλεισμού βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόταν στην αρχή της πανδημίας. Έτσι, με τα μέτρα που ελήφθησαν, κάναμε τον πληθυσμό ακόμα πιο ευάλωτο από ό,τι ήταν πριν από 9-10 μήνες στη θνητότητα του ιού. Και κάτι και από τον τομέα της ψυχοπαθολογίας, ξέρετε, όσο χειρότερο γίνεται το βασικό επίπεδο υγείας του ανθρώπου, τόσο πιο ευπαθής γίνεται ο άνθρωπος στο φόβο, ο ασθενής πληθυσμός τρομάζει πιο εύκολα και γενικά όσο πιο τρομαγμένος είσαι, τόσο δυσκολότερα αντιδράς και τόσο πιο εύκολα σκύβεις και το κεφάλι. Οπότε δεν νομίζω δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό το αφήγημα ότι αν δεν είχαμε κάνει lockdown τα πράγματα θα ήταν χειρότερα, είναι απλά ένα αφήγημα, ένα σύνθημα. Και όπως σας είπα εγώ, δεν πρόκειται να μιλήσω με συνθήματα. Θα αφήσω εκεί. Κύριε Καλαμπόκη, μιας και το είπατε και να κλείσουμε το κεφάλαιο όσο μπορεί να κλειστεί τον lockdown, θέλω να σταθούμε σε κάτι ακόμη. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, τη δική σας οπτική. Από γαλλική ιστοσελίδα με ανταποκριτή στη Γερμανία, διαβάσαμε ότι αυτές τις μέρες η γερμανική εφημερίδα, από τις εγκυρότερες και σοβαρότερες, η Die Welt, δημοσίευσε άρθρο, το οποίο μάλιστα δεν έχει ακόμη διαψευστεί, πρέπει να πω, στο οποίο διαφαίνεται ότι η Γερμανίδα καγκελάριος και η κυβέρνησή της, κατά το ξέσπασμα της υπόθεσης με τον κορονοϊό, ζητούσε από τους επιστήμονες της χώρας της, της Ειδικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας, να δίνουν τσιμπημένους αριθμούς προς τα πάνω για την κατάσταση της χώρας, ώστε να μπορεί πιο άνετα να παίρνει αποφάσεις για σκληρά μέτρα. Αυτό συνοδεύεται και με μία μελέτη που έχει αναρτήσει ο κύριος Φαρσαλινός, τριών Γερμανών επιστημόνων, οι οποίοι λένε ότι μεταξύ άλλων δημοσιοποιούν ένα έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας, όπου οι εμπειρογνώμονες του κράτους συνέστησαν στην κυβέρνηση να ενσταλάξει το φόβο, διαβάζω αυτούσια τη μετάφραση, στο γερμανικό πληθυσμό, ούτως ώστε τα μέτρα να γίνονται πιο ανεκτά. Αυτό εννοείται εργαλειοποίηση, αν ισχύουν όλα αυτά? Αυτό είναι ο ορισμός της εργαλειοποίησης και αυτό είναι από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα της όλης κατάστασης. Ότι έχουμε μπλέξει την επιστήμη με την πολιτική. Τώρα αυτό το οποίο μου λέτε, να το πω έτσι με απλά λόγια να το καταλάβει ο κόσμος, ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα, εντάξει τώρα... Αυτό δηλαδή οδηγεί λέμε. Και σε ένα φαινόμενο νοσέμπο, έτσι, για να μιλήσουμε και ιατρικά όπως καταλαβαίνετε. Σίγουρα. Σίγουρα και είναι όλα αυτά, δεν είναι τυχαίο επίσης.
Ένα άλλο αφήγημα το οποίο ακούμε συνεχώς από τους πολιτικούς, ότι όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν σε αυτά που λένε οι πολιτικοί, το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ξέρετε, η συμφωνία στην επιστήμη είναι πολύ μακροχρόνια διαδικασία, παίρνει πάρα πάρα πολύ χρόνο και δηλαδή τώρα, καταρχήν υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες που διαφωνούν με το τι συμβαίνει. Ένα παράδειγμα είναι, για παραδείγματος χάρη, να σας αναφέρω το Declaration του Great Barrington, που πάνω από, είναι χιλιάδες οι επιστήμονες που το έχουν υπογράψει και διαφωνούν με όλα αυτά τα μέτρα και μιλάνε για στοχευμένη προστασία, για ανοσία της αγέλης, για πράγματα τέτοια. Είναι αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή έχει επιλεχθεί από τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις παγκόσμια. Έχουν επιλεχθεί κάποιες ομάδες εντός ή εκτός εισαγωγικών ειδικών, οι οποίοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα που εξυπηρετούν και οι κυβερνήσεις, συνειδητά ή όχι. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει? Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Αν το θέμα ήταν απολύτως επιστημονικό, γιατί δεν γίνονται δημόσιοι διάλογοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που να έρθουν οι διαφορετικές πλευρές και να συζητήσουν δημόσια τις διαφωνίες τους? Να σας το πω και λίγο διαφορετικά. Αν θεωρήσουμε ότι, για παράδειγμα, γιατί προφανώς υπάρχουν και στην Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούν με την προσέγγιση που έχει αυτή η επιτροπή που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, την οποία συμβουλεύεται για να παίρνει μέτρα. Αυτό το γνωρίζει και η Επιτροπή και η κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι το κρυφό. Και εγώ να σας το πω απλά. Αν η Επιτροπή της κυβέρνησης ήταν η κάτοχη της απόλυτης αλήθειας και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν στηρίζονται σε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι επιστήμονες οι οποίοι κάνουν λάθος, ας πούμε εγώ ή όπως είπα ο κύριος Φασαλινός, ο κύριος Ιωαννίδης, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μιλήσει, γιατί δεν τους καλούν σε ένα δημόσιο διάλογο να τους εκθέσουν στο κοινό, να παρουσιάσουν τα στοιχεία τους και να δείξουν στον πληθυσμό ποιοι είναι οι σωστοί και ποιοι είναι οι λάθος. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν αυτός ο οποίος είχε την αλήθεια, αυτό θα έκανα. Αντί να κάθομαι να κάνω απαγορεύσεις, να σβήνω λογαριασμούς στο δεν ξέρω τι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βγάζω επιτροπές αλήθειας οι οποίοι λογοκρίνουν, γιατί δεν τα παρουσιάζεις όλα? Βγες δημόσια, κάνε συζήτηση και άσε τον κόσμο να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και δεν έχουν πείσει, κύριε Σαχίνη, αυτή την κοινωνία. Αν η κοινωνία είχε πειστεί για την αλήθεια την οποία μας παρουσιάζει η κυβέρνηση και η Επιτροπή των Δημοσιολόγων, δεν χρειάζονταν να βάζουν πρόστιμα, να προσλαμβάνουν αστυνομικούς, να γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Προφανώς ο κόσμος δεν έχει πειστεί. Ακόμα και για πράγματα πολύ απλά, όπως είναι, ας πούμε, το να φοράνε μάσκες. Εγώ μιλάω με ανθρώπους στοιχείο και σας λέω, οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους μιλάνε μου λένε ότι το βασικό πράγμα το οποίο προστατεύει η μάσκα είναι τα πρόστιμα. Και δεν λέω ότι οι μάσκες είναι καλές ή κακές, καταλαβαίνετε πώς το παρουσιάζω. Mm-hmm. Θέλω να προχωρήσουμε, γιατί θα πάμε αναγκαστικά σε μια διακοπή σε λίγο. Θέλω να ανοίξουμε το κεφάλαιο των τεστ, όπου και εκεί έχετε εκφράσει τις δικές σας επιφυλάξεις και καταθέτετε μια άλλη οπτική. Υπάρχει μια συζήτηση που αναφέρει ότι, καταρχάς θα ξεκινήσω από αυτό, ότι το ορθόν θα ήταν μετά από ένα μοριακό ιδίως τεστ να αναγράφεται και ο αριθμός, το μάθαμε και εμείς πια, εμείς οι ειδικοί, των κύκλων σε αυτό το μοριακό τεστ. Τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Απόλυτα. Και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα για τα τεστ, γιατί όλο αυτό το αφήγημα της καταστροφικής πανδημίας έχει βασιστεί στα αποτελέσματα των τεστ. Οπότε θεωρώ χρήσιμο να πούμε κάποια πράγματα για τα τεστ. Ο χρυσός κανόνας των τεστ
δυστυχώς, κατά την άποψή μου, είναι τα τεστ PCR και η αξιολόγηση ακόμα και των υπόλοιπων τεστ, όπως είναι τα τεστ αντιγόνου, το rapid test που λέμε και στην ελληνιστή, βασίζονται στη σύγκρισή τους με τα τεστ PCR. Τα τεστ PCR σε συνδυασμό με την απουσία επιδημιολογικής επιτήρησης σε στοχευμένα αντιπροσωπευτικά προοπτικά δείγματα του πληθυσμού έχουν οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις του μεγέθους της πανδημίας, το οποίο μέγεθος παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστο. Το απόλυτο τεστ ανίχνευσης του ιού και όχι του γενετικού του υλικού όπως ανιχνεύει το PCR ή των αντιγόνων του ιού όπως ανιχνεύει το rapid test είναι η καλλιέργεια του ιού σε ζωντανά κύτταρα. Είναι ένα δύσκολο τεστ αυτό. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται συγκεκριμένα εργαστήρια κτλ. Αλλά αυτό είναι το απόλυτο τεστ. Εκεί μόνο απομονώνεις ενεργό ιό. Δυστυχώς, υπάρχουν ελάχιστες μελέτες που συγκρίνουν τα αποτελέσματα των καλλιεργειών με τα αποτελέσματα των τεστ PCR. Δεν θα επεκταθώ πολύ σε αυτό, απλά να αναφέρω ότι η μεγαλύτερη από αυτές τις μελέτες, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature τον Νοέμβριο του 2020, αφορά μία, νομίζω, τη μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει μέχρι τώρα, στην Κίνα, στη Wuhan, όπου συμμετείχαν σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή έκαναν τεστ σχεδόν σε ολόκληρο τον πληθυσμό της πόλης. Αυτό έγινε μετά τα αυστηρά lockdown που είχαν γίνει τότε το Μάρτιο. Και ποιο είναι το μοναδικό σε αυτή τη μελέτη και το ενδιαφέρον. Ανίχνευσαν κάποιους ασυμπτωματικούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν θετικοί στο τεστ PCR, ήταν 407 και έκαναν σε όλους αυτούς υλικές καλλιέργειες. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε κανένα από τα 407 δείγματα δεν κατάφεραν να απομονώσουν ενεργό ιό. Επίσης, μελέτησαν επί 2 εβδομάδες αυτούς τους 407, καθώς και 1174 στενές τους επαφές και κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν παρουσίασε ποτέ συμπτώματα. Δηλαδή ότι, καταλαβαίνετε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό το αφήγημα της μετάδοσης του ιού από τους ασυμπτωματικούς βασίζεται σε τεστ PCR και όχι σε υλικές καλλιέργειες. Το τεστ PCR ανιχνεύει γενετικό υλικό, όχι ιό ολόκληρο. Τώρα, πάνω στα τεστ PCR και τους κύκλους που είπατε, το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα και μου κάνει εντύπωση το που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τώρα το ανακάλυψε αυτό, παρότι είναι πράγματα τα οποία γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, στις 20 Ιανουαρίου του 2021, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έβγαλε μια ανακοίνωση που δίνει οδηγίες σε επαγγελματίες εργαστηρίων και χρήστες διαγνωστικών ιατρικών συσκευών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τεστ νουκλεϊκών οξέων, τα λεγόμενα PCR, για την ανίχνευση του SARS-CoV-2. Η ανακοίνωση είναι δημόσια προσβάσιμη, την έχω μεταφράσει και απλά θα σας διαβάσω λέξη προς λέξη, για να μην λέω πράγματα δικά μου, τι λέει ο ΠΟΗ. Και λέει ο ΠΟΗ. Η ανακοίνωση δηλώνει ότι χρειάζεται προσεκτική ερμηνεία των αδύναμα θετικών αποτελεσμάτων. Το όριο κύκλων που χρειάζεται για να ανιχνευτεί ο ιός είναι αντίστροφα ανάλογο με το υλικό φορτίο του ασθενούς. Όταν τα αποτελέσματα του τεστ δεν ανταποκρίνονται στην κλινική εικόνα, ένα νέο δείγμα πρέπει να πάρθει και να ξαναεξεταστεί με την ίδια ή κάποια διαφορετική τεχνολογία. Όταν λέμε τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στην κλινική εικόνα, για παράδειγμα, όταν έχεις ένα θετικό τεστ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 0 συμπτώματα, εκεί υπάρχει μία ασάφεια. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Ο ΠΟΗ υπενθυμίζει στους χρήστες των διαγνωστικών ιατρικών συσκευών ότι η επικράτηση της νόσου, αυτό είναι επικράτηση να λέμε είναι ο αριθμός των νοσούντων που υπάρχουν σε έναν πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, η επικράτηση της νόσου σου αλλάζει τη θετική προγνωστική αξία των αποτελεσμάτων του τεστ. Όσο η επικράτηση μειώνεται, ο κίνδυνος των ψευδώς θετικών αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα που ένα άτομο με θετικό αποτέλεσμα τεστ
είναι πραγματικά μολυσμένο με SARS-CoV-2, μειώνεται όσο η επικράτηση μειώνεται, ανεξάρτητα με την ειδικότητα του τεστ, με το πόσο εξειδικευμένο είναι ένα τεστ. Και τελειώνει, τα περισσότερα τεστ PCR ενδείκνυνται ως ένα βοήθημα στη διάγνωση. Επομένως, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εξετάζουν κάθε αποτέλεσμα σε συνδυασμό με το συγχρονισμό της δειγματοληψίας, το είδος του δείγματος, τα χαρακτηριστικά του τεστ, τις κλινικές παρατηρήσεις, το ιστορικό του ασθενούς, την επιβεβαιωμένη κατάσταση των επαφών και τα επιδημιολογικά στοιχεία. Όπως σας είπα, η ανακοίνωση του ΠΟΗ δεν είναι τίποτα το καινούργιο. Αυτά τα γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν βασικές γνώσεις επιδημιολογίας και διαγνωστικής μοριακής βιολογίας. Με απλά λόγια, ο ΠΟΗ λέει ότι όσο μικρότερο είναι το υλικό φορτίο, τόσο περισσότεροι κύκλοι χρειάζονται για να βγάλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Καθώς και ότι όσο χαμηλότερη είναι η επικράτηση του ιού στον πληθυσμό, τόσο περισσότερα είναι και τα ψευδώς θετικά. Όταν χρειάζεται μεγάλος αριθμός κύκλων για να βγει κάποιος θετικός, τότε αυτός είναι αυτό που λένε αδύναμα θετικός. Αξίζει να σημειώσουμε, το είπα και πριν, ότι αν κάποιος που κάνει τεστ δεν έχει το παραμικρό σύμπτωμα και βγαίνει θετικός, μετά ιδίως από υψηλό αριθμό κύκλων PCR, αυτό γεννά ερωτήματα για το αν είναι πραγματικά θετικός, αλλά και αν αυτό το χαμηλό υλικό φορτίο τον καθιστά μολυσματικό. Και ας υπενθυμίσω ότι το τεστ PCR δεν μετράει ιούς, αλλά γενετικό υλικό ιών, και η μέτρηση του υλικού φορτίου από την ποσότητα του υλικού γενετικού υλικού που ανιχνεύεται από το τεστ είναι στην καλύτερη περίπτωση μία μαθηματική επαγωγή και τίποτα παραπάνω, ιδιαίτερα στους ασυμπτωματικούς. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, αν κατά τη γνώμη σας το κριτήριο πια πρέπει να είναι ο αριθμός κύκλου των τεστ, ή αν με αυτά όλα που μας διαβάσατε από τον ΠΟΗ, δεν τα βγάλατε από το μυαλό σας, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο καθένας που προσέρχεται για ένα μοριακό, εγώ έτσι θα το πω, τεστ, είναι μία ξεχωριστή περίπτωση τελικώς. Ο κάθε άνθρωπος που έρχεται σε ένα γιατρό είναι ξεχωριστή περίπτωση. Λοιπόν, τώρα για τους κύκλους. Για να τελειώσουμε, γιατί το αφήσαμε αυτό στη μέση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των κύκλων του PCR που χρησιμοποιούνται στα τεστ του SARS-CoV-2 είναι πάνω από το συνήθως όριο, το οποίο συνήθως είναι γύρω από 20 μέχρι 30 κύκλους. Σας μιλάω προσωπική εμπειρία εδώ. Έχω σχεδιάσει, εκτελέσει και ερμηνεύσει εκατοντάδες αντιδράσεις PCR κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου τα 6 χρόνια στο Duke. Το θέμα των ψευδών θετικών με τα τεστ PCR σε σχέση με τους κύκλους της αντίδρασης είναι, όπως σας είπα και πριν, γνωστό. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα τέλη Αυγούστου του 2020, μέχρι και η New York Times, ένα συστημικό μέσο, δημοσίευσαν ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο τα περισσότερα κρούσματα που αναγνωρίστηκαν με αυτή τη μέθοδο είχαν όριο κύκλο πάνω από 30. Συγκεκριμένα, στο άρθρο αναφέρεται, λέξη προς λέξη, αξιωματούχοι στο πολιτιακό εργαστήριο της Νέας Υόρκης, με πρόσβαση στον αριθμό κύκλων, ανάλυσαν μετά από παράκληση των New York Times τον αριθμό των κύκλων και τα όρια του. Τον Ιούλιο του 2020 το εργαστήριο ταυτοποίησε 827 θετικά τεστ με όριο κύκλων του 40. Με όριο κύκλων του 35, 43% αυτών των τεστ δεν θα ήταν θετικά. Ενώ με όριο κύκλων του 30, το 63% αυτών των τεστ δεν θα ήταν πια θετικά. Παρόμοια στη Μασαχουσέτη, το 85 με 90% των θετικών τεστ με όριο κύκλων του 40 θα ήταν αρνητικά αν το όριο ήταν 30 κύκλοι. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, το πόσο σημαντικός είναι ο αριθμός κύκλων. Και επειδή μιλάμε για τα τεστ, για να κλείσουμε και να έρθουμε λίγο και σε κάποια στοιχεία από την Ελλάδα, για να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχουν 4 βασικές έννοιες, κύριε Σαχίνη, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών τεστ, οποιοδήποτε τεστ. Όχι μόνο του PCR, οποιοδήποτε τεστ για οποιαδήποτε ασθένεια. Έχουμε την ευαισθησία, την ειδικότητα, την αρνητική προγνωστική αξία και τη θετική προγνωστική αξία. Τι είναι η ευαισθησία? Η ευαισθησία είναι το ποσοστό των θετικών που αναγνωρίζονται σωστά ως θετικοί. Με άλλα λόγια, ποιο είναι το ποσοστό εκείνων που έχουν την νόσο και αναγνωρίζονται σωστά ως θετικοί από το τεστ. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ένα τεστ έχει ευαισθησία 99%, αν έχουμε 100 θετικούς,
πραγματικά θετικούς και τους κάνουμε τεστ με αυτόν τον τρόπο, θα βγάλουμε τους 99 από τους 100 θετικούς και ένα θα μας βγει ψευδός αρνητικός. Mm-hmm. Η ειδικότητα είναι το ανάποδο. Είναι το ποσοστό των αρνητικών που αναγνωρίζονται σωστά ως αρνητικοί από το τεστ. Δηλαδή, αν λέμε ότι ένα τεστ έχει 99% ειδικότητα και έχουμε 100 ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά αρνητικοί, θα μας βγάλει 99 αρνητικούς και έναν ψευδός θετικό. Η θετική προγνωστική αξία είναι η πιθανότητα που έχει ένα άτομο με θετικό τεστ να έχει την ασθένεια για την οποία εξετάζεται μέσω του τεστ. Τώρα, αν γνωρίζουμε την επικράτηση του τεστ, την ειδικότητά του και την ευαισθησία του, μπορούμε να υπολογίσουμε και τη θετική προγνωστική του αξία. Είναι μια εξίσωση η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεκαετίες. Λοιπόν, το PCR, σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία, έχει ειδικότητα 96-99,2%, διάμεση ειδικότητα το 97,7% και ευαισθησία 99%. Ας χρησιμοποιήσουμε τώρα την τελευταία ανακοίνωση του ΕΟΔΗ από τις 10 Φεβρουαρίου του 20 για να έχουμε έτσι μια προσέγγιση της επικράτησης της νόσης στον ελληνικό πληθυσμό, αφού αυτά είναι τα μόνα στοιχεία που έχουμε. Λέει η ανακοίνωση ότι στην εβδομάδα 1 με 8 Φεβρουαρίου του 21 το ποσοστό θετικότητας ήταν 2,8%. Οπότε υποθέτουμε ότι αυτή είναι η επικράτηση της νόσου στον ελληνικό πληθυσμό. Επίσης, να αναφέρω για μία ακόμη φορά, το έχω πει πολλές φορές, ότι τα στοιχεία στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ είναι απαράδεκτα ελλειπή, δεν αναφέρουν πουθενά όριο κύκλων, δεν αναφέρουν επίσης πουθενά πόσα από αυτά τα τεστ είναι μοναδικά. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τεστ σε εβδομαδία βάση. Πόσοι είναι ασυμπτωματικοί κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν πάρουμε τη διάμεση ειδικότητα του PCR σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 97,7%, ευαισθησία 99% και επικράτηση 2,8% και υποθέσουμε ότι η δειγματοληψία και η επεξεργασία των δειγμάτων έγινε κάτω από τέλειες συνθήκες, καθώς και ότι τα στοιχεία του ΕΟΔΗ είναι τέλεια και αναφέρονται σε 30 κύκλους και κάτω, η θετική προγνωστική αξία των τεστ στην Ελλάδα την εβδομάδα 1 με 8 Φεβρουαρίου υπολογίζεται στο 55,4%. Δηλαδή, σχεδόν τα μισά θετικά τεστ είναι ψευδώς θετικά. Όσο, κύριε Σαχίνη, συνεχίζουμε να κάνουμε μη στοχευμένα τεστ στο γενικό πληθυσμό και η επικράτηση της νόσου παραμένει τόσο μικρή, η πανδημία δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Θέλω να προχωρήσω γιατί ο χρόνος πιέζει πάντα, παρότι έχουν ενδιαφέρον τα όσα λέτε. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο των τεστ, αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Καλαμπόκη. Ναι. Και να πάμε λίγο, το είπατε, με βάση τα μοντέλα. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε ελλειπτικά στοιχεία, να ρωτιέμαι πόσο αξιόπιστα είναι τα διάφορα μοντέλα. Μοντέλα για τα λίμματα, μοντέλα για το τι γίνεται στις κλινικές, μοντέλα για τι γίνεται στην κοινότητα. Βασικό μοντέλο, ως φαίνεται, χρήσιμο άλλων μοντέλου, είναι τα λίμματα και μάλιστα πια από χθες έχουμε έναν εθνικό σχεδιασμό να παραμετροποιούμε το μοντέλο των λιμάτων ούτως ώστε να αντιλαμβανόμαστε αν ξεφεύγει ή δεν ξεφεύγει το κύμα στην κοινότητα. Έχουν θέμα τα μοντέλα? Λοιπόν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν παρουσιαστεί διάφορα μοντέλα από την αρχή της πανδημίας και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προβλέψεων που έχουν βγει από αυτά τα μοντέλα δεν αποδείχθηκαν ποτέ από την πραγματικότητα. Και παρόλη την αποτυχία της συντριπτικής πλειοψηφίας των μοντέλων, αυτή η προσέγγιση της μοντελοποίησης, την οποία δεν δαιμονοποιώ, συνεχίζει πάντως και χρησιμοποιείται εκτενώς για να δικαιολογήσει τα περιοριστικά μέτρα που παίρνονται από τις κυβερνήσεις παγκόσμια. Δυστυχώς, αυτές οι προσεγγίσεις είναι πολύ συχνά επιστημονικοφανείς και όχι επιστημονικές και αναρωτιούνται πολλοί, απλοί άνθρωποι, μα καλά, πώς είναι δυνατόν καταξιωμένοι επιστήμονες να πέφτουν τόσο πολύ έξω με τις προβλέψεις που κάνουν με τα μοντέλα? Δεν ξέρουν τι κάνουν? Ή μήπως υπάρχει τελικά κάποιος άλλος λόγος? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Το πρόβλημα δεν είναι η ικανότητα των επιστημόνων να δημιουργήσουν μοντέλα. Αυτό το ξέρουν να το κάνουν πάρα πολύ καλά. Αλλά το πρόβλημα είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία χτίστηκαν αυτά τα μοντέλα. Και για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέω,
να αναφέρω μερικά πολύ λίγα βασικά πράγματα για το πώς φτιάχνουμε ένα μοντέλο. Κάποιες πολύ βασικές αρχές, τις οποίες μπορεί να τις καταλάβει οποιοδήποτε. Ξεκινάμε με τη συλλογή κάποιων στοιχείων. Mm-hmm. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν σε κάποιες υποθέσεις για το πώς ένα βιολογικό φαινόμενο συμπεριφέρεται. Και με βάση αυτές τις υποθέσεις χτίζουμε το μοντέλο μας. Όσο καλύτερης ποιότητας είναι στα στοιχεία, τόσο πιο ακριβείς είναι οι υποθέσεις μας και τόσο καλύτερη είναι και μετά η ικανότητα του μοντέλου να προβλέψει την πραγματικότητα. Αντίθετα, αν τα στοιχεία είναι κακής ποιότητας και δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, τότε οι υποθέσεις που βγαίνουν από αυτά είναι ανακριβείς και καταλήγουμε με ένα μοντέλο το οποίο είναι ανίκανο να προβλέψει. Με απλά λόγια, η ποιότητα του μοντέλου εξαρτάται από την ποιότητα των στοιχείων. Αν η ποιότητα είναι χαμηλή των στοιχείων, τότε και η ποιότητα του μοντέλου είναι χαμηλή. Είναι αυτό που λένε εδώ απλός κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκουπίδια μέσα, σκουπίδια έξω. Τώρα, μπορώ αν θέλετε να επεκταθώ, γιατί, δηλαδή δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, βγήκε ένα μοντέλο πρόσφατα, ναι, στο JAMA το περιοδικό, από το CDC, στις 7 Γενάρη του 2021, το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε, δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο σας έλεγα, ότι αν φτιάξεις κάτι από πολύ άσχημα στοιχεία, θα βγάλεις ένα μοντέλο το οποίο είναι οριακά τραγικό. Αυτοί έβγαλαν ένα μοντέλο, δεν θα επεκταθώ πολύ, προσπαθήσαν να προβλέψουν το ποσοστό διασποράς του ιού από ασυμπτωματικούς και προσυμπτωματικούς και τους συμπτωματικούς. Δηλαδή προσπάθησαν να δουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μεταδίδουν τον ιό στην κοινότητα περισσότερο. Σύμφωνα με το μοντέλο που έβγαλα, το 59% της εξάπλωσης του ιού προέρχεται από αυτούς που δεν έχουν συμπτώματα τη στιγμή του θετικού τεστ. 24% από τους ασυμπτωματικούς και 35% από τους προσυμπτωματικούς. Οι προσυμπτωματικοί είναι αυτοί οι οποίοι τη στιγμή του θετικού τεστ δεν έχουν συμπτώματα, αλλά αναπτύσσουν συμπτώματα μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες, ημέρες. Αν κοιτάξετε τώρα πώς χτίστηκε αυτό το μοντέλο, χτίστηκε πάνω σε δύο βασικές υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι το 30% των ατόμων με θετικό τεστ δεν αναπτύσσουν ποτέ συμπτώματα και η δεύτερη υπόθεση και η πιο σημαντική είναι ότι οι ασυμπτωματικοί είναι τουλάχιστον 75% τόσο μολυσματικοί όσο και οι συμπτωματικοί. Δεν θα μπω, γιατί αυτό το 75% βγήκε από τρεις μελέτες, οι οποίες είναι, τι να πω, δηλαδή η ποιότητα αυτών των μελετών πραγματικά με ξεπερνά. Θα σας πω απλά ένα πράγμα. Σε καμία από αυτές τις μελέτες δεν έγιναν υλικές καλλιέργειες, σε καμία από αυτές τις μελέτες δεν ανιχνεύτηκε ενεργός ιός σε κανέναν και όλα τα συμπεράσματα βγήκαν από κάποιες υποθέσεις οι οποίες στηρίχθηκαν σε τεστ PCR. Μιλάμε, μία από τις δύο μελέτες ήταν από τη χώρα του Μπρουνέι. Δεν ξέρω αν την έχετε ξανακούσει καν ποτέ. Είναι ένα, βεβαίως, ένα μικρό κράτη. Έχει και ένα περίεργο βασιλιά εκεί με ιδιορυθμίες. Λοιπόν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να κρατήσει ο κόσμος για να μην επεκταθούμε, είναι ότι η ποιότητα ενός μοντέλου στηρίζεται στην ποιότητα των στοιχείων. Όταν έχει στοιχεία τα οποία είναι κακής ποιότητας, τα μοντέλα είναι άχρηστα, αν όχι και επικίνδυνα. Για να σας ρωτήσω, η άποψή σας είναι ορθώς έχει επιλεγεί μοντελοποίηση των λιμάτων στην Ελλάδα? Με τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου, τα οποία είναι ελάχιστα, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Τα στοιχεία είναι τόσο λίγα που δεν έχουν εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτό με τα λίμματα πάντως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αυτό που ανιχνεύεται με τα λίμματα είναι κομμάτια γενετικού υλικού του ιού και όχι ενεργή ιή. Τώρα. Οπότε ξεκινάς από υποθέσεις, μετά κάνεις επαγωγές,
και προσπαθείς να βγάζεις συμπεράσματα μεταδοτικότητας. Είναι πολύ σαθρό όλο αυτό, κατά την άποψή μου. Για πείτε μου λίγο για τη θνητότητα. Αναφέραμε κάποια πράγματα πριν για τα νοσήματα. Με δύο κουβέντες, αν θέλετε. Απλά τρεις λέξεις. Να υπενθυμίσω κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει ξεχαστεί. Είναι αυτό το οποίο το συζητήσαμε πολύ και στην αρχή ιδίως της πανδημίας, ότι οι θάνατοι που καταγράφονται είναι όχι μόνο από τον COVID, αλλά και με COVID. Αυτό το έχει παραδεχθεί δημόσια και ο επικεφαλής της Κυβερνητικής Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων στην Ελλάδα, που θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ανέφερε ότι κάποιος άνθρωπος είχε εισαχθεί με ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό και βρέθηκε θετικό στον ιό και όταν απεβίωσε καταγράφηκε ως θάνατος COVID. Δεν γνωρίζουμε πραγματικά καν ποια είναι η θνητότητα του ιού από τη στιγμή που γίνεται η καταγραφή με αυτόν τον τρόπο. Είναι βέβαιο ότι η θνητότητα είναι διαφορετική από αυτή που υπολογίζεται από τους καταγεγραμμένους θανάτους. Ιδιαίτερα αν λάβουν υπόψη μας το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι χωρίς συμπτώματα δεν έχουν κάνει καν ποτέ τεστ, καθώς και το γεγονός ότι πολλά από τα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι ψευδώς θετικά, όπως είπαμε. Πάντως ένα είναι βέβαιο. Ότι η θνητότητα του ιού, όπως σας εξήγησε και ο κύριος Ιωαννίδης στην πρόσφατη εκπομπή σας, είναι πολύ μικρή στο γενικό πληθυσμό, είναι πολύ μεγάλη σε κάποιες ηλικιακές ομάδες ιδίως με υποκείμενα νοσήματα, αλλά και επιτρέψτε μου να πω, γιατί είμαι και παιδίατρος και έχω έτσι με τα παιδιά έχω λίγο μια μεγάλη αδυναμία. Για παράδειγμα, η θνητότητα του ιού στα παιδιά είναι μηδαμινή. Σύμφωνα με την έκθεση της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής στις 4 Φλεβάρι του 2021, έχουν καταγραφεί 227 θάνατοι σε παιδιά στη ΣΥΠΑ μέχρι το Φλεβάρι του 2021 από την αρχή της πανδημίας, μέσα από 2.934.292 κρούσματα. Δηλαδή μιλάμε για μια θνητότητα που σίγουρα αυτό είναι υπερεκτίμηση, αλλά ακόμα και με αυτά τα νούμερα, του 0,008%. Όταν μιλάμε για 227 θανάτους σε μια χώρα 75.200.000 παιδιών, απλά να σας υπενθυμίσω ότι πεθαίνουν γύρω στα 300 παιδιά το χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή πνίγηκαν από κάποιο αντικείμενο στο στόμα τους ή μια τσίχλα. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια νούμερα θνητότητας. Και δημοσιεύτηκε μια μελέτη από τη Σουηδία στις 11 Ιανουαρίου του 2021 στο New England Journal of Medicine και παρουσίασαν στοιχεία από τα σχολεία της Σουηδίας τα οποία δεν έκλεισαν ποτέ και στα οποία οι μάσκες δεν επιβλήθηκαν ποτέ. Αυτό αφορούσε όλες τις βαθμίδες των σχολείων για μαθητές από 1 έως 16 χρονών. Αυτό είναι ένα νούμερο 1.951.905, σχεδόν 2 εκατομμύρια παιδιά. Και τι βρήκαν, σύγκριναν τη θνητότητα που υπήρχε από όλες τις αιτίες τους 4 μήνες πριν την πανδημία και τους πρώτους 4 μήνες της πανδημίας, του πρώτου κύματος. Και δεν βρήκαν καμία διαφορά. Όσα παιδιά πέθαιναν πριν, πέθαιναν και τότε. Επίσης, εξέτασαν τη θνητότητα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πήγαιναν σε αυτά τα σχολεία τα οποία δεν είχαν προστασία κτλ. Και βρήκαν ότι η θνητότητα αυτών των ανθρώπων, καθώς και το ποσοστό εισαγωγής τους σε νοσοκομεία, ήταν το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα στη Σουηδία. Λοιπόν, αυτό το μέτρο κλεισίματος των σχολείων, ειλικρινά, γιατί το κλείσιμο των σχολείων και όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα στα παιδιά έχουν τρομακτικά αρνητικά αποτελέσματα. Είπατε και σωστά, δεν το λέτε μόνο εσείς, οι περισσότεροι το λένε, ασχέτως του τι εφαρμόζεται, ότι ο μεγάλος μειωμένος αυτή τη στιγμή, κοινωνικά, ψυχολογικά, σωματικά, δηλαδή από κάθε έκφαση δημόσιας υγείας, είναι το παιδί. Τα σχολεία ανοιγοκλίνουν, το ξέρετε αυτό. Και όταν ανοίγουν, λέω εγώ, δεν ανοίγουν τουλάχιστον με τις υποδομές και τις προοπτικές που θα έπρεπε να ανοίγουν. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τι παρατηρείτε εδώ? Όπως σας είπα και πριν το διάλειμμα, τα δεδομένα που υπάρχουν στα παιδιά δεν δικαιολογούν το κλείσιμο των σχολείων, αλλά ούτε και τη χρήση περιοριστικών μέτρων. Η επικινδυνότητα της νόσου
σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα είναι απειροελάχιστη. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, και συγγνώμη που διακόπτω, δεν είναι κίνδυνος για τα παιδιά. Τα παιδιά όμως γίνονται εστία υπερμετάδοσης από τη συγκέντρωσή τους στα σχολεία για τους ηλικιωμένους παππούδες, γιαγιάδες, το έχετε ακούσει αυτό. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το αφήγημα για μία ακόμη φορά βασίζεται στην επαγωγή από τεστ PCR και τον υπολογισμό των υλικών φορτίων. Δεν έχει γίνει ποτέ έρευνα στα παιδιά, τα οποία βγαίνουν θετικά με ένα τεστ PCR, να δουν αν μπορούν να απομονώσουν ιό σε καλλιέργεια. Τώρα η προστασία των, εγώ δεν λέω πράγματα, τα παιδιά όταν γυρίζουν σπίτι και γενικά με αυτή την πληθυσμιακή ομάδα των ηλικιωμένων, θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Είναι γεγονός ότι αυτή η πληθυσμιακή ομάδα, η θνητότητα εκεί είναι εξωφρενική. Και γενικά η όλη προσέγγιση θα έπρεπε να στοχεύεται σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Δηλαδή εκεί θα έπρεπε να έχει πέσει το βάρος και όχι στο να διαλυθεί ολόκληρη κοινωνία. Τα παιδιά, ειλικρινά, η επιβολή περιοριστικών μέτρων στα παιδιά, θα το πω ακριβώς όπως το σκέφτομαι και όποιος θέλει ας με παρεξηγήσει, δεν αποτελεί τίποτα άλλο από μια άσκηση πειθαρχίας και χειραγώγησης. Τίποτα άλλο. Δεν μου λέτε, κύριε Καλαμπόκη, ούτε αλλάζει το σκεπτικό σας με τα νέα στελέχη της μεταλλάξης που μάθαμε όλοι, ότι αυτές μπορεί να τσιμπάν πιο εύκολα στα παιδιά τη θετικότητα? Κοιτάξτε, μεταλλάξεις συμβαίνουν από την αρχή της πανδημίας. Αυτό τώρα που έχει βγει, ότι ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε ότι γίνονται μεταλλάξεις στον ιό, είναι αστείο. Έχουν περιγραφεί δεκάδες χιλιάδες μεταλλάξεις από την αρχή της πανδημίας. Και υπάρχει μια γενική αρχή και στη μικροβιολογία, αλλά γενικά στη βιολογία και στη φύση, από πλευράς φυσικής επιλογής. Συνήθως, ο ιός, όταν μεταλλάσσεται, γίνεται, και όχι μόνο ο ιός, βακτήρια κτλ., γίνονται όλο και πιο μεταδοτικοί και όλο και λιγότερο επικίνδυνοι, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ύπαρξή τους. Εμένα οι μεταλλάξεις πραγματικά δεν με ανησυχούν καθόλου. Να το αφήσω εκεί. Να το αφήσουμε εκεί. Να φύγουμε από τα παιδιά και να πάμε λίγο στο ζήτημα της ανοσίας. Γιατί η συζήτηση πια έχει μετατοπιστεί μετά την κυκλοφορία και των εμβολίων περισσότερο, ας το πω έτσι, στην τεχνητή ανοσία. Όμως με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, όχι μόνο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού νόσησε ή θα νοσήσει. Άρα αποκτά, θα πει κάποιος, φυσική ανοσία. Μήπως μαζί με την τεχνητή ανοσία των εμβολίων το τείχος θα μπορούσε να φτιαχτεί? Και τι είναι καλύτερο τελικώς, η φυσική ανοσία? Ή δεν έχουμε απάντηση σε αυτά? Να κοιτάξουμε στοιχεία, εγώ λέω. Και να βγάλει, γιατί σας λέω, μ' αρέσει να μιλάτε, να πω τώρα ένα σύνθημα, αυτό είναι πιο καλό ή το άλλο είναι χειρότερο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες πτυχές στο θέμα της ανοσίας του πληθυσμού, οι οποίες εγείρουν, εγώ θεωρώ, τουλάχιστον μεγάλα ερωτηματικά. Η πρώτη πτυχή είναι η προϋπάρχουσα ανοσία. Δηλαδή, αν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια έστω μερική ανοσία στον κοροναϊό, τον σημερινό, πριν καν ξεκινήσει η πανδημία. Η δεύτερη είναι η ανάπτυξη της ανοσίας μετά από φυσική λίμωξη. Η ύπαρξη προϋπάρχουσας ανοσίας, η οποία έχει βρεθεί από πολλές διαφορετικές έρευνες σε δείγματα αίματος, τα οποία είχαν πάρθει πριν την πανδημία, είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να εξηγήσει τουλάχιστον μερικώς το γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι δεν παρουσιάζουν ποτέ συμπτώματα, και αυτό βασίζεται, τουλάχιστον από θεωρητικής πλευράς, και έχει φανεί και σε κάποιες έρευνες, στη διασταυρούμενη αντιδραστικότητα που έχει το ανοσοποιητικό μας σύστημα μεταξύ του SARS-CoV-2 και κάποιους άλλους κοινούς κοροναϊούς οι οποίοι προϋπήρχαν. Έκανα πρόσφατα μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα και θέλω να μοιραστώ κάποια στοιχεία που τα θεωρώ πολύ σημαντικά μαζί σας,
τα οποία και εμένα μου φάνηκαν πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Οι μελέτες στις οποίες θα αναφερθώ έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, όπως είναι το Cell, το Science και το Nature. Να πούμε απλά για τους ακροατές σας, για να καταλάβουμε λίγο αυτά που θα πω, ότι η εξειδικευμένη μακροχρόνια ανοσία ενάντια στον οποιοδήποτε ιό βασίζεται στη λειτουργία των λεμφοκυττάρων, των β' λεμφοκυττάρων που παράγουν αντισώματα και των ταφ λεμφοκυττάρων, τα οποία δρούν με κάποιους άλλους πιο πολύπλοκους μηχανισμούς αλλά και πιο αποτελεσματικούς. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Και άλλωστε και τα εμβόλια εκεί στοχεύουν στην ανάπτυξη ανοσίας μέσω των λεμφοκυττάρων. Τα ταφ λεμφοκύτταρα είναι το απόλυτο όπλο στην καταπολέμηση των ιών. Τα β' λεμφοκύτταρα και τα αντισώματα παίζουν και αυτά κάποιο ρόλο, μιλάω τώρα σαν νοσολόγος, στην προστασία από τους ιούς, αλλά όχι όσο τα ταφ λεμφοκύτταρα. Να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι γνωστό στην ιατρική κοινότητα, ότι ασθενείς οι οποίοι έχουν πρωτογενείς ανοσοανεπάρκειες των β' λεμφοκυττάρων, δηλαδή ας πούμε υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν καν β' λεμφοκύτταρα, δεν έχουν κλινικά προβλήματα με ιούς, αλλά με βακτήρια. Σε αντίθεση με τους ασθενείς, οι οποίοι έχουν πρωτογενείς ανοσοανεπάρκειες ταφ λεμφοκυττάρων, οι οποίοι έχουν μεγάλα προβλήματα λοιμόξεων με ιούς. Τώρα, ο λόγος που πολλοί ασχολούνται με τα αντισώματα και όχι με τα ταφ λεμφοκύτταρα, είναι ότι τα αντισώματα είναι πολύ πιο εύκολο να μελετηθούν εργαστηριακά. Επίσης, μπορούμε να τα παράγουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε αντισώματα με σχετικά εύκολους τρόπους και να βγουν στην αγορά. Σε αντίθεση με τα ταφ λεμφοκύτταρα, όπου εκεί η μελέτη είναι πολύ πιο πολύπλοκη και η παραγωγή εξειδικευμένων πληθυσμών ταφ λεμφοκυττάρων είναι πολύ δύσκολο πράγμα, όχι αδύνατο. Η πρώτη μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell στις 25 Ιουνίου του 20. Εξετάστηκαν αποθηκευμένα δείγματα από υγιείς εθελοντές, τα οποία είχαν συλλεχθεί πριν από την πανδημία. Αυτά είναι δείγματα που είχαν συλλεχθεί από το 2015 μέχρι το 2018, και από ασθενείς που είχαν αναρρώσει από COVID. Δηλαδή είχαν περάσει το COVID και είχαν γίνει καλά, και τα δείγματα από αυτούς πάρθηκαν 20 με 35 μέρες μετά το τέλος της ασθένειας του COVID. Βρήκαν ταφ λεμφοκύτταρα εξειδικευμένα εναντίον του SARS-CoV-2 σε 70% των ασθενών, και τώρα λέει 70% γιατί μελέτησαν διάφορες υποκατηγορίες λεμφοκυττάρων. Κάποιες κατηγορίες ήταν 75, κάποιες 70, κάποιες 95. Αλλά γενικά τα λεμφοκύτταρα εναντίον του SARS-CoV-2 βρέθηκαν σε 70 με 100% των ασθενών που είχαν αναρρώσει, καθώς επίσης και σε 40 με 60% των υγιών εθελοντών οι οποίοι δεν είχαν εκτεθεί ποτέ στον ιό. Μια δεύτερη μελέτη, στο περιοδικό Nature, 20 Αυγούστου του 20, εξέτειλαν δείγματα πάλι από υγιείς εθελοντές, αυτά είχαν συλλεχθεί τον Ιούνιο του 19, από ασθενείς οι οποίοι είχαν αναρρώσει από τον SARS πριν από 17 χρόνια, το 2003 αν θυμόσαστε, το SARS-CoV-1, και ασθενείς οι οποίοι είχαν αναρρώσει από τον SARS-CoV-2, το COVID. Χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες, τα λεμφοκύτταρα που αντιδρούν με αντιγονικά επίτοπα του SARS-CoV-2, δηλαδή εξειδικευμένα τα λεμφοκύτταρα εναντίον του COVID, ανιχνεύτηκαν σε 51,4% των υγιών εθελοντών και σε 100% εκείνων που ανάρρωσαν είτε από τον SARS είτε από το COVID. Δηλαδή αυτή η μελέτη πάλι αποδεικνύει αυτά της προηγούμενης μελέτης, δηλαδή αναπαράγονται τα αποτελέσματα. Μια τρίτη μελέτη βγήκε στο περιοδικό Cell στην 1η Οκτωβρίου του 20. Εξέτασε δείγματα από υγιείς εθελοντές, μέλη της οικογένειας ατόμων με COVID και ασθενείς με COVID. Εξειδικευμένα ταφ λεμφοκύτταρα εναντίον του SARS-CoV-2 ανιχνεύτηκαν σε όλες τις κατηγορίες των συμμετεχόντων, αλλά με μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθενείς με τα συμπτώματα. Τέταρτη μελέτη. Περιοδικό Science, 2 Οκτωβρίου του 20. Εξέτασαν ένα μεγάλο αριθμό διαφόρων υποπληθυσμών των ταφ λεμφοκυττάρων που αναγνωρίζουν τον SARS-CoV-2 σε δείγματα από υγιείς εθελοντές πάλι που συλλέχθησαν πριν από την πανδημία, 2015 με 2018, και ασθενείς με COVID που είχαν αναρρώσει. Η μελέτη έδειξε ότι και οι υγιείς εθελοντές που δεν είχαν εκτεθεί στον ιό και αυτοί που είχαν αναρρώσει από τον SARS-CoV-2 είχαν εξειδικευμένους υποπληθυσμούς ταφ λεμφοκυττάρων
εναντίον του SARS-CoV-2 και ότι κάποιοι από αυτούς τους υποπληθυσμούς αντιδρούσαν με αντιγονικά επίτοπα του SARS-CoV-2 και με αντιγονικά επίτοπα προϋπαρχόντων κοροναϊών. Αυτό που λέμε η κλασική κοινή κορονοϊή που προκαλούν γρήπη. Αυτό είναι που μιλάγαμε για τη διασταυρούμενη αντίδραση, ότι πολύ πιθανόν η ανοσία να βασίζεται σε ανοσία που έχουμε από προϋπάρχοντες κοροναϊούς. Υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες εξέτασαν αντισώματα εναντίον του COVID. Εκεί σε υγιείς που δεν είχαν εκτεθεί, εκεί θα πω ότι η μία μελέτη είπε ότι υπάρχουν, η άλλη μελέτη είπε ότι ναι μεν υπάρχουν, αλλά ίσως να μην είναι προστατευτικά. Θα τα αφήσω εκεί, οπότε όσον αφορά τα αντισώματα, το επιστημονικό πεδίο της ανοσίας δεν είναι ξεκάθαρο εκεί. Πάμε στο διατάφτα. Η τελευταία μελέτη στην οποία θέλω να αναφερθώ, ναι, η οποία είναι η πιο σημαντική νομίζω από όλες, στις 5 Φλεβάρι του 2021 στο περιοδικό Science, εξέτασε δείγματα από 188 ασθενείς που είχαν αναρρώσει από COVID-19 και μετά από 6 με 8 μήνες είχαν και αντισώματα και β' λεμφοκύτταρα μνήμης και τ' λεμφοκύτταρα εναντίον του SARS-CoV-2, καθώς και οπότε έδειξαν αυτοί ότι κάποιοι μηχανισμοί μνήμης μετά την αποφυσική λίμωξη όχι μόνο διαρκούν για πολλούς μήνες, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο δυνατοί. Τι σημαίνουν τώρα όλα τα παραπάνω, για να έρθω στο αρχικό ερώτημα και με συγχωρείτε για τη μακρόσυρτη απάντηση, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί. Οπότε, με δύο λόγια, τι λένε όλα αυτά που μόλις ανάφερα. Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού είχε τουλάχιστον κάποιο βαθμό ανοσίας υπό τη μορφή ειδικών τ' λεμφοκυττάρων εναντίον του SARS-CoV-2 πριν καν την έναρξη της πανδημίας. Και δύο, η φυσική λίμωξη όχι μόνο προκαλεί ανοσία στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσούντων, αλλά και η ανοσία που προκαλεί διαρκεί για πάρα πολλούς μήνες. Ίσως και παραπάνω. Αυτοί κοίταξαν μέχρι 6 με 8 μήνες. Δηλαδή, αν κοίταγαν σε 1-2 χρόνια, αυτό μπορεί να παραμένει. Όπως είδατε σε μία από τις μελέτες που ανάφερα, η ανοσία από τον SARS-CoV-1 κρατούσε 17 χρόνια σε αυτούς που εξέτασαν. Οπότε, ο βαθμός ανοσίας ο οποίος περιγράφουν αυτές οι μελέτες και ο βαθμός αλλά και η διάρκεια δεν έχει αποδειχθεί για κανένα από τα υπάρχοντα εμβόλια. Μπορεί να συμβαίνει. Ναι, ναι. Δεν το δαιμονοποιώ. Ναι, έτσι, γιατί έχουμε δεν το έχουμε μετρήσει σε τέτοιο βάθος χρόνου. Όχι. Έχουμε όμως μία τάση, μισό λεπτό, να το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Τουλάχιστον ναι, με τα τελευταία δεδομένα έχουμε μία τάση ότι ιδίως μετά τη δεύτερη δόση που γίνεται σε ταχτό χρονικό διάστημα, στα υπάρχοντα, εκτοξεύονται οι τιμές, αλλά δεν ξέρουμε τη διάρκεια. Σε αυτό έχετε δίκιο. Ακόμη δεν την ξέρουμε. Αυτό. Και ξέρετε, όπως σας είχε πει και ο κύριος Ιωαννίδης, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ήδη μολυνθεί. Δηλαδή αναφέρθηκαν νούμερα του τύπου 25%. Δηλαδή τι σημαίνει τώρα αυτό από πλευράς φυσικής ανοσίας. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν ήδη περάσει COVID, πρέπει να εμβολιαστούν. Εγώ δεν την ξέρω την απάντηση. Δεν σας λέω να μην εμβολιαστούν ή να εμβολιαστούν. Εγώ απλά σας λέω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον πρέπει να μελετηθεί. Με βάση αυτό που παρακολουθείτε, είναι ικανοποιητικές οι μελέτες για τον φυσικό τρόπο απόκτησης ανοσίας ή όχι, ή στερούμε. Κοιτάξτε. Μη μακρηγορήστε, δώστε μου. Ναι. Είναι λίγες, είναι με μικρό αριθμό συμμετεχόντων, θα έπρεπε να έχουμε παραπάνω. Αλλά, επειδή διαβάζω βιβλιογραφία για τον COVID, έχω γίνει ξαφνικά ιολόγος, δηλαδή δεν με ενδιαφέραν ποτέ στη ζωή μου οι ιοί και ξαφνικά διαβάζω εδώ και ένα χρόνο συνέχεια για ιούς, θα σας πω το εξής. Η ποιότητα των επιστημονικών άρθρων σε αυτό το πεδίο της φυσικής ανοσίας ή από τον ιό, είναι ίσως η υψηλότερη ποιότητα που έχω δει σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία του COVID. Και δεν ξέρω αυτό αν σχετίζεται με τον, πώς να το πούμε, με την κατηγορία ειδικών που έχουν κάνει αυτές τις συγκεκριμένες μελέτες, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοσολόγοι και μοριακοί βιολόγοι και όχι επιδημιολόγοι
ας πούμε, ιατροί. Δεν προσπαθώ να μειώσω κανένα. Ναι, ναι, καταλάβαμε. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι ανοσολόγοι και μοριακοί βιολόγοι είναι πολύ με τα στοιχεία, με μικροσκόπια, είναι πολύ τετράγωνα τα πράγματα εκεί. Δεν ασχολούνται με, δεν κάνουν μοντέλα, δεν, ξέρετε, ασχολούνται με πρωτογενή στοιχεία. Άρα, επειδή ο χρόνος πια πιέζει αφόρητα, κύριε Καλαμπόκη, θα μπορούσε κάποια στιγμή θεωρητικά ο ιός να σβήσει από μόνος του. Θεωρητικά μιλώντας, δεν το ξέρετε, αλλά λέω. Κοιτάξτε, τα πάντα είναι πιθανά. Τώρα, να σβήσει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι πιθανό, αλλά σίγουρα θα μπορούσε μέσω της ανάπτυξης φυσικής ανοσίας, καθώς και της συνεχής του μετάλλαξης που θα κάνει τον ιό όλο και λιγότερο επικίνδυνο, κάποια στιγμή αυτός ο ιός να καταλήξει να είναι ένας απλός ιός γρίπης. Λοιπόν, το σενάριο είναι και το έχουν περιγράψει κι άλλοι αυτό το σενάριο. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω μια κουβέντα και από εσάς, δεν μπορώ να το αφήσω. Γύρω από τα εμβόλια έχουμε δει το φιάσκο στις γραμμές παραγωγής σε εφοδιαστικές αλυσίδες, τον πόλεμο μεταξύ εταιριών κρατών, τα αιτήματα να σπάσουν οι πατέντες, το ότι μπήκαν αφού δεν φτάναν πια, ιδίως στην Ευρώπη η διαχείριση είναι μαντάρα, ξαφνικά άρχισαν να συζητιέται και άλλα εμβόλια, το ρώσικο, το κινέζικο, κάθε χώρα κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο, κάποιες από αυτές, όχι όλες. Ο ΕΜΑ λέει αυτό, άλλες χώρες λένε τ' άλλο. Γενικώς εσείς τι έχετε να πείτε για τα εμβόλια? Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι αγκαλιάζω την προσπάθεια δημιουργίας εμβολίων. Καλώς υπάρχει, καλά κάνουν και το κάνουν και μπράβο, και υπάρχουν, έχουμε πολλά εμβόλια τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην ιατρική και στη δημόσια υγεία, γιατί ξέρετε, όποιος τολμήσει και πει κάτι, ότι είναι αρνητής και τέτοια. Σε καμία περίπτωση δεν αρνούμε τα εμβόλια, είναι πολύ χρήσιμα και καλά κάνουν και υπάρχουν. Αλλά αυτό το οποίο εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ είναι η ταχύτητα με την οποία δημιουργήθηκαν αυτά, καθώς και η ελλιπής αξιολόγησή τους, κατά την άποψή μου, από πλευράς ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά εκείνα τα εμβόλια που χρησιμοποιούν καινούργιες τεχνολογίες, οι οποίες δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ σε υγιείς ανθρώπους, όπως είναι τα εμβόλια του mRNA. Η τεχνολογία mRNA υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Να μην ξεχνάμε όμως ότι το μόνο κλινικό σενάριο στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί είναι σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο και όχι σε υγιή άτομα. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο. Είναι άλλο να έχεις έναν άνθρωπο με τελικό καρκίνο, ο οποίος προβλέπεται ότι θα πεθάνει χωρίς θεραπεία σε κάποιες εβδομάδες ή λίγους μήνες. Εκεί, ας πούμε, το θέμα της ασφάλειας δεν είναι και τόσο μεγάλη προτεραιότητα, χωρίς να λέω ότι δεν είναι σημαντικό, όσο είναι όταν πας να δώσεις κάτι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υγιής. Και επειδή μιλάμε εδώ με μία νόσο η οποία έχει πολύ μικρή θνητότητα και ιδίως σε άτομα της νεαρής ηλικίας, όπου η θνητότητα, ας πούμε, στα παιδιά είναι απειροελάχιστη, με ανησυχεί πάρα πολύ η πίεση που υπάρχει για να εμβολιαστούν υγιείς νέοι άνθρωποι και ιδιαίτερα τα παιδιά. Με μεγάλη μου λύπη διάβασα σήμερα το πρωί ένα άρθρο που πήραν συνέντευξη από τον κύριο Φάουτσι, το οποίο λέει ότι σκοπεύουν να έχουν διαθέσιμα εμβόλια για τα παιδιά από 6 χρονών και πάνω μέχρι το Σεπτέμβριο. Με ανησυχεί, κύριε Σαχίνη, πάρα πολύ ότι φαίνεται ότι έχουμε μπει βία σε μια νέα εποχή που χρησιμοποιούνται εμβόλια μετά από ελάχιστη αξιολόγηση ασφαλείας, και φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει κοινή πρακτική στο μέλλον, όχι μόνο για το εμβόλιο του κοροναϊού, αλλά για οποιοδήποτε εμβόλιο. Λοιπόν, και να κλείσω με κάτι τελευταίο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τα εμβόλια, όπως είπαμε, καλά κάνουν και υπάρχουν. Όσοι όμως λένε αυτή τη στιγμή ότι ο τρόπος με τον οποίο θα βγούμε από την πανδημία είναι το εμβόλιο, πρέπει να καταλάβουν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα σήμερα, όχι σε 1-2 χρόνια, τώρα, αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ευχή. Δεν γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, ότι το εμβόλιο μειώνει τη μεταδοτικότητα του ιού. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό είναι στο χαρτί το οποίο έστειλε η Pfizer, για παράδειγμα, στον FDA. Το λένε ξεκάθαρα. Δεν γνωρίζουμε αν επηρεάζει τη μεταδοτικότητα του ιού το εμβόλιο. Και να σας πω και ένα άλλο πράγμα. Ο λόγος που δεν το γνωρίζουμε αυτό δεν είναι ότι δεν θα μπορούσε να έχει αξιολογηθεί, αλλά για κάποιο ανεξήγητο για μένα λόγο, οι εταιρείες
αποφάσισαν να μην το ερευνήσουν. Υπάρχει τρόπος να το ερευνήσουμε αυτό, αν υπάρχει και βούληση. Ο μαζικός εμβολιασμός, ο οποίος συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι ένα παγκόσμιο πείραμα, αν θέλετε, αν προτιμάτε τον πιο ήπιο όρο, κλινική μελέτη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο FDA υποχρέωσε, γιατί δεν το έχει αδειοδοτήσει, το έχει εξουσιοδοτήσει σε επίγουσα βάση. Υποχρέωσε και τη Moderna και τη Pfizer να συνεχίσουν να συλλέγουν στοιχεία μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Δηλαδή, μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μία κλινική μελέτη. Όσοι θέλουν να πάνε να γραφτούν στην κλινική μελέτη, πολύ καλά κάνουν και πάνε και γράφονται. Ωστόσο, κύριε Καλαμπόκη, έχουμε τις πρώτες ενδείξεις από το Ισραήλ, όχι για αυτό που σωστά περιγράφεται, δεν ξέρουμε αν μεταδίδεται ο ιός ή όχι μετά τον εμβολιασμό, ξέρουμε πια πιο βάσιμα ότι όποιος εμβολιάζεται μετά τη δεύτερη δόση αποκτά, τουλάχιστον αυτό ανακοινώνουν, αποκτά τη δυνατότητα, αν υποστεί λίμωξη, να την περάσει ήπια. Αυτό δεν είναι ένα πλάς στη μάχη που δίνουμε? Σίγουρα. Σίγουρα. Και αυτό το οποίο λέτε είναι αυτό το οποίο είπε και η Pfizer στον FDA όταν έκανε την αίτηση για την εξουσιοδότηση. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είπε η Pfizer, λέει, αυτό βρίσκεται στη σελίδα 46 υπό ενότητα 8.1, που μιλάει για τα γνωστά ωφέλη, τα οποία σύμφωνα με τη Pfizer είναι 3. Όλα τα άλλα είναι άγνωστα. Να μην πούμε σε... Το πρώτο, μείωση του κινδύνου επιβεβαιωμένου COVID-19, που συμβαίνει τουλάχιστον 7 μέρες μετά τη δόση 2, ένας μήνας. Μείωση του κινδύνου επιβεβαιωμένου COVID-19 μετά τη δόση 1 και πριν τη δόση 2. Και μείωση του κινδύνου επιβεβαιωμένου σοβαρό COVID-19 οποτεδήποτε μετά τη δόση 1. Αυτά είναι τα ωφέλη, σύμφωνα με τη Pfizer. Τελεία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αν μου επιτρέψετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως, να εκφράσω και μια προσωπική θέση, γιατί πολλοί με ρωτάνε γι' αυτό. Γενικά αποφεύγω να λέω προσωπικές θέσεις, αλλά θα κλείσω με μια έτσι προσωπική μου θέση. Με τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν, περί θνητότητας της ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκω, είμαι 45 χρονών και δεν έχω το παραμικρό υποκείμενο νόσημα, δεν έχω πάρει καν αντιβιωτικά ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω πάθει ποτέ πονοκέφαλο, δεν έχω πάθει τίποτα. Με τα στοιχεία που έχουμε για τη θνητότητα του ιού στην ομάδα που ανήκω, την προϋπάρχουσα ανοσία, τη φυσική ανοσία και τα στοιχεία του εμβολιασμού, αν μου δινόταν εμένα προσωπικά η επιλογή μεταξύ εμβολιασμού και φυσικής ανοσίας, θα επέλεγα τη φυσική ανοσία. Με απλά λόγια να το πω, αν μου έδινα να διαλέξω μεταξύ μιας ένεσης ενός εμβολίου και το να πιω από ένα ποτήρι ενός ασθενούς με COVID, θα διάλεγα το ποτήρι, κύριε Σαχίνη. Εγώ, ο Γιάννης. Με αυτές όμως τις προϋποθέσεις, λέτε. Ναι, ναι, με αυτές τις προϋποθέσεις για μένα. Δεν λέω σε κανένα να το ξεκαθαρίσω τι να κάνει. Απλά περιγράφω την προσωπική μου επιλογή, με βάση το οποίο είναι ανθρώπινο δικαίωμα αυτό, την υποκειμενική μου άποψη πάνω στην έννοια του ρίσκου. Ξέρετε, η έννοια του ρίσκου και το πώς διαισθανόμαστε ο καθένας στον κίνδυνο είναι τελείως υποκειμενικό. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι όπως περπατάνε, παραπατάνε και παθαίνουν στραμπούλιγμα στον αστράγαλο. Ενώ κάποιοι άλλοι σπάνε το πόδι τους ή μπορεί να σπάσουν και το κεφάλι τους. Εγώ προσωπικά επιλέγω να συνεχίσω να περπατώ αντί να κάθομαι σε μια καρέκλα ανησυχώντας μήπως τραυματιστώ. Όσοι, σας λέω, θεωρούν το ρίσκο πιο μεγάλο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε, να μην μιλάμε για αναγκαστικούς εμβολιασμούς. Αυτό δεν δικαιολογείται με τίποτα. Δεν υπάρχει ακόμα αυτό το θέμα. Όλα τα για την ώρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, το ξέρετε κι εσείς. Για την ώρα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Υπάρχει όμως η ενημέρωση και φαντάζομαι ότι η συζήτηση θα άλλαζε για κάποιες κατηγορίες και ηλικιακές και με υποκείμενα νοσήματα και με υψηλού κινδύνου. Άλλωστε το ίδιο δεν ισχύει και για αυτούς που νοσούν ή θα νοσήσουν και δεν έχουν προλάβει καν να μπουν στη συζήτηση του εμβολίου σε σχέση με τα φάρμακα. Πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Καλαμπόκη,
Ναι, ναι. Αν μου επιτρέπετε μία πρόταση, σαν γιατρός τώρα, γιατί ανησυχώ για τον κόσμο, θέλω να κάνω μία παράκληση στους ακροατές σας. Προσέξτε τη διατροφή σας. Φροντίστε να έχει αρκετή βιταμίνη Δέλτα, ακόμα και σε μορφή συμπληρώματος. Βγαίνετε στον ήλιο. Δέλτα εννοείται ντε, ελληνιστή, να πω εγώ. Και να διαφυλάξετε τη ψυχική σας υγεία με το να επικοινωνείτε με τους συνανθρώπους σας. Βρισκόμαστε σε τεράστιο κίνδυνο να κατακαιρματιστεί η κοινωνία. Βλέπουμε συνεχώς φαινόμενα που πολίτες στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου. Όποτε η πανδημία πάει καλά, ευθύνεται η κυβέρνηση. Όποτε δεν πάει καλά, ευθύνεται η κοινωνία. Μην τους αφήσουμε να μας διαιρέσουν. Αυτό το διέρη και βασίλευε το ξέρουν πολύ καλά. Και αυτό το οποίο έχει οδηγήσει την κατάσταση εδώ που βρίσκεται σήμερα είναι η απαράδεκτη αντιμετώπιση της κρίσης και όχι η πανδημία καθ' αυτή. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να φροντίζουμε την υγεία μας και να χρησιμοποιούμε τη λογική μας και να υπάρχει αγάπη και αλληλεγγύη. Θα κλείσω με αυτές τις δύο λέξεις. Κύριε Καλαμπόκη, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη σήμερα συζήτηση. Παρασκευή μεταδίδεται, εγγράφει με λίγες ώρες. Νωρίτερα βεβαίως λόγω της διαφοράς ώρας που έχουμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο σε εσάς, καλημέρα στην Νεμπράσκα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάντα στη διάθεσή σας.